Ένα αμιγώς κομματικό ψηφοδέλτιο για τις εκλογές του Επιμελητηρίου Αχαΐας επιχειρούν να συγκροτήσουν στελέχη της τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Τις τελευταίες ημέρες ο πρόεδρος της Νόδε Αχαΐας, Ανδρέας Μαζαράκης, και ο πρώην βουλευτής, Θανάσης Σταυλούρος, προσεγγίζουν πατρινούς επιχειρηματίες που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και τους προτείνουν να ηγηθούν ενός κομματικού ψηφοδελτίου στις εκλογές που θα διεξαχθούν στο Επιμελητήριο στις 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου, λέγοντάς τους μάλιστα ότι είναι εντολή Προέδρου. Ωστόσο, μέχρι τώρα συναντούν την απροθυμία των επιχειρηματιών στους οποίους απευθύνθηκαν, οι οποίοι δεν βλέπουν με καλό μάτι την κομματικοποίηση του επιμελητηρίου, δηλώνοντας ικανοποιημένοι από το έργο της σημερινής επιμελητηριακής αρχής υπό την προεδρία του Πλάτωνα Μαρλαφέκα. Μένει να αποδειχθεί αν αυτές οι επαφές αποτελούν προσωπική πρωτοβουλία των δύο στελεχών ή γίνονται στο πλαίσιο κεντρικής πολιτικής επιλογής του κόμματος να ελέγξει κομματικά τα επιμελητήρια. Πάντως, οι κύριοι Μαζαράκης και Νταυλούρος, όπως προαναφέραμε, αναφέρουν στους συνομιλητές τους ότι η συγκρότηση κομματικού ψηφοδελτίου αποτελεί επιθυμία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Νόδε Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας είχε εκδώσει ανακοίνωση προημερών, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις διεργασίες που γίνονται για τις επιμελητηριακές εκλογές και στις οποίες εμπλέκεται ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος και συμμετείχε και το στέλεχος του κόμματος, κ. Βλασταράς. Ωστόσο, κάποιοι από τους επιχειρηματίες που επισκέφθηκαν οι κύριοι Μαζαράκης και Νταυλούρος έχουν δεχθεί πρόταση εμπλοκής στις επιμελητηριακές εκλογές και από την πρωτοβουλία Νικολόπουλου και γι' αυτό εκτιμούν ότι οι δύο πρωτοβουλίες, Νικολόπουλου αφενός και Μαζαράκη Νταυλούρου αφετέρου, δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά εξελίσσονται παράλληλα και κατατείνουν στη συγκρότηση ενός κοινού ψηφοδελτίου που θα τεθεί απέναντι στη σημερινή διοίκηση.